Κοίταξε τώρα. Είναι μια επιλογή η οποία είναι λογική. Καλό προπονητή, πολύ ανοιχτά παίζει. Ανοιχτό κόλλο αφήνει. Κολοτρυπίδες ανοιχτές, μπαίνει ο αέρας μέσα στον πάτο. Ανοιχτές οι πόρτες, ανοιχτές τα παράθυρα. Δεν είναι Λουτσέσκο. Τώρα θα μου πει εσύ, ο Λουτσέσκο τον έβριζε σε ένα χρόνο. Τον έβριζε γιατί ο Λουτσέσκο δεν ήταν ο προπονηταράς του που ήθελα να παρουσιάσει στον ΠΑΟ. Η φίλη μου. Λοιπόν, δεν βλέπω να κάνει έργο. Δεν βλέπω να μπαίνει στα play-off. Και αυτό που το πλεονέκτημα που είχε ο Λουτσέσκο που τον φτιάχνει γερές άμυνες, κοντά οι γραμμές, αυτό δεν το έχει. Σαν προπονητής, αυτό που θα παρουσιάσει πιστεύω είναι ότι θα δούμε ένα ΠΑΟ πάρα πολύ θεαματικό, αλλά όχι πρωτοαθλητή. Δηλαδή θα δούμε καλό ποδόσφαιρο, αλλά όχι τίτλο. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία τα οποία μπορώ να παραθέσω. Το άλλο είναι ότι ο Λουτσέσκο θα προσπαθήσει να περάσουν ό,τι έδειξε για τα χρήματα. Και αυτή είναι η νοοτροπία της ΠΑΟΚ. Να περάσουν στον κόσμο ότι ο Λουτσέσκο μας παράσχει και τα πολλά λεφτά. Δεν είναι έτσι όμως. Διότι ο Λουτσέσκο, επειδή υπάρχει ένα ομερτά στο θέμα του ΠΑΟΚ, τη ρήτρα σιωπή που λένε, εμείς δεν μας πληρώνει το ΠΑΟΚ ούτε η μάνατζερ του Λουτσέσκου. Εμείς θα σπάσουμε τη σιωπή και θα πούμε ότι ο Λουτσέσκου θα έκανε πουτάνα με τον Γιώργο του Σαββίδη. Δηλαδή ο Γιώργος του Σαββίδη και ο Λουτσέσκου σκοτώθηκαν άγρια. Τώρα, αυτό αν υπάρχει η ρήτρα εμπιστευτικότητα, σε μένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα δεν με πληρώνει ο Σαββίδη, ο Μελισσανίδη, ο Μαρινάκη, εμένα με πληρώνουν οι χορηγοί. Και εγώ δεν έχω κανένα λόγο να μην πω και προκαλώ και τον Γιώργο του Σαββίδη να βγει και να πει ότι αυτό που λέω δεν ισχύει. Ότι δεν πλακώθηκε δηλαδή με τον προπονητή. Ο οποίος ήταν δυσαρεστημένος για πάρα πολλά πράγματα. Αυτό πάω με φορητέο. Ότι φέρανε ένα παίχτη από την αρρωγή και από τα αμαία να παίξει στον πάω. Να κάνω. Αυτό ήταν το ποτήρι που ξεκίνησε. Το δεύτερο ήταν με τον Ζίμκοβιτς και τα άλλα ήταν τα μεθυστά που δεν κράτησε. Δεν τον κάνει και τον Σακό. Εντάξει, το πέμπτο είναι ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση το στόχο. Για τους γνωστούς εξαγωνιστικούς λόγους. Για τον κακό του χαρακτήρα και την κακή του συμπεριφορά. Και άλλα πολλά είναι στη μέση. Δεν είναι το θέμα δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ χάνει τον Λουτσέσκο για τα λεφτά. Ο ΠΑΟΚ χάνει τον Λουτσέσκο γιατί δεν υπάρχει καλή επικοινωνία και καλή συνεργασία μεταξύ Λουτσέσκου και πάει ΠΑΟΚ σε θέμα της μεταγραφικής περίοδου των θερινών διακοπών Ιουνίου και Μαΐου. Τι προβλέπω. Προβλέπω ότι, μάλλον να πω ότι ο Λουτσέσκο είδε ότι το έργο δεν τραβάει. Άκουσε και τον πατέρα του, λέει, φύγε στην καταλληλότερη στιγμή πάνω στο άλογο και μπορείς άνετα μετά από ένα-δύο χρόνια να γυρίσεις και να ξαναφτιάξεις το ίδιο έργο. Οποιοδήποτε προπονητής ερχόταν στον ΠΑΟ έχει να πάρει μια ζεστή πατάτα, καυτή πατάτα. Ποιος θα κάνει ξανά ήδη το πρωτάθλημα και ντάμπλ. Κανένας. Ο Θεός να κατέβει δεν μπορεί να το κάνει. Οπότε ο Λουτσέσκο τους παρατάει στην καταλληλότερη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε να φύγει και το έκανε. Ο άλλος που έρχεται. Μόνο λιγότερα πράγματα μπορεί να κάνει. Το μόνο που μπορεί να παρουσιάσει είναι καλό ποδόσφαιρο. Φτάνει αυτό στον οπαδό του ΠΑΟ. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε, φίλε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω ή να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλο μου. Εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικού μου τι προάλλε. Πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τι προάλλε νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό.
Φαρσαλιλό στο Τριάδι για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό.